Λοιπόν, δεν έχετε το λόγο, δεν γράφετε στα πρακτικά τίποτα. Έχει το λόγο, έχει το λόγο. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Δεν χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν τον έχετε. Λοιπόν, ο αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας, ο κύριος Αποστόλου, έχει το λόγο. Κύριε Αποστόλου, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα είναι δύσκολη. Κύριε Υπουργέ, περιμένετε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όσοι αποχωρούν, να σας αποχωρήσουν ήσυχα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η ώρα για συζητήσεις αναδρομικές. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Όλοι μας, ο καθένας έχει την πορεία του, έχει τις ιδεολογικές του αναφορές που τον εμποδίζουν πράγματι να αποδεχθεί μια συμφωνία η οποία όντως είναι προϊόν ενός επώδυνου συμβιβασμού. Πλήττεται η ελληνική κοινωνία. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι πλέον εκ των πραγμάτων αποτελεί μονόδρομο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μα πέστε ότι υπήρχε και εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει ο χρόνος για να εφαρμοστεί μια εναλλακτική λύση. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα, επειδή ιδιαίτερα θέλω να ασχοληθώ για λίγο με τον αγροτικό χώρο, ένα χώρο που πραγματικά όλοι μας θεωρούμε ότι πρέπει να τον στηρίξουμε, γιατί όχι μόνο συμβάλλει στην κάλυψη της διατροφικής επάρκειας αλλά και κυρίως στην συγκράτηση του πληθυσμού στην Ήπεθρο, πολλά μπορούμε να πούμε. Είναι ένας χώρος τον οποίο τον πονάμε. Όμως αυτό απέχει πολύ από την παραπληροφόρηση που επιχειρείται και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά που έγιναν παραμονές του δημοψηφίσματος, όπου το ξέρετε όλοι ότι η παραπληροφόρηση έφτασε μέχρι το σημείο να λένε ότι όταν ψηφίσει όχι ο αγρότης σημαίνει ότι χάνει τις κοινοτικές ενισχύσεις, τους πόρους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, πράγμα που το είδατε. Το αποτέλεσμα δεν έφερε τέτοιες επιπτώσεις, αλλά κυρίως θέλω να σταθώ και σε αυτά που η συγκεκριμένη ρύθμιση, η ρύθμιση που συζητάμε και η συμφωνία γενικότερα αναφέρονται στον αγροτικό χώρο. Στο παράρτημα 3 του άρθρου 2 έχει σαφή αναφορά στον εξορθολογισμό του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων και της αγροτικής παραγωγής των προϊόντων των τροφίμων. Το 13% υπήρχε και εξακολουθεί να ισχύει για όλο το φάσμα που είπα προηγούμενα. Εμείς πιστεύουμε ότι αν εφαρμοστούν τα σχέδια που έχουμε για τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ εις ροών εκροών του αγροτικού χώρου, τότε θα προκύψει και ένα όφελος, κυρίως δεν θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μεσάζοντες που λιμένονται και το ΦΠΑ του χώρου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενδέχεται να προκύψει και ένα τέτοιο όφελος για τους αγρότες. Και επειδή στις επόμενες ρυθμίσεις, γιατί προβλέπεται από τη σχετική συμφωνία, θα έρθει και το ζήτημα της υποχρέωσής μας να προσαρμόσουμε την φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με τις αντίστοιχες άλλες επαγγελματικές ομάδες, επαγγελματικές τάξεις, θέλω να πω ότι αν προσέξατε υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά που μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μέσα από ένα ειδικό καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης. Δεν είναι της ώρας όμως αυτό, αλλά όταν θα έρθει η σχετική συζήτηση βεβαίως θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι έχοντας μπροστά μας ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύουμε να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται αποδοτικότερα, έχοντας σχεδιάσει την ορθολογικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, τότε πιστεύουμε
ότι ο αγροτικός χώρος, όπως μέχρι σήμερα όντως ήταν ο χώρος ο οποίος δεν επλήγει τόσο όσο άλλες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, θα συνεχίσει λοιπόν να στέκεται όρθιος και κυρίως θα έλεγα ότι θα μας δώσει και τη δυνατότητα και για μια αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων των πόρων. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Παρακαλώ μη διακόπτετε. Αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων των... Παρακαλώ μη διακόπτετε. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δοθούν κύριε Κεγκέρογλου στον αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν, κύριε Κεγκέρογλου, ας δούμε πως εμείς τη συμφωνία που όντως έχει δυσκολίες θα την κάνουμε βιώσιμη και κυρίως να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που πραγματικά έχει η Ήπειρος χώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Τον λόγο έχει ο κύριος Παναγιώτης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το μόνο με το οποίο θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα τέως Υπουργό των Οικονομικών είναι ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις. Πράγματι απέτυχαν. Και υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες γι' αυτό. Και πρώτα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ που στηρίζουν την κυβέρνηση πρέπει να αναζητήσετε πού είναι οι ευθύνες για τη στρατηγική και για την τακτική που ακολουθήσατε. Αλλά οι ευθύνες δεν θα σταματήσουν εκεί. Θα τις αναζητήσει ο ελληνικός λαός. Και ευχαριστώ τον κύριο Βαρουφάκη που ο ίδιος έκανε μια πρώτη εκτίμηση ότι με τη συμφωνία που φέρνετε σήμερα θα χαθούν 20 δισεκατομμύρια ευρώ από το εθνικό προϊόν. Είναι η πρώτη...